Ο πλανήτης ολόκληρος παρακολουθεί με θλίψη, οργή και αγανάκτηση το έγκλημα που διαπράτεται εδώ και σχεδόν 2 μήνες στην Παλαιστινιακή γη. Ζούμε στιγμές πραγματικής αποκάλυψης στη Γάζα, τις εκατοντάδες των νεκρών, την πλήρη ισοπαίδωση κάθε ζωτικής υποδομής, την καταστροφή ολόκληρης της περιοχής με σκοπό την τελική εκδίωξη των Παλαιστινίων από εκεί. Παρακολουθούμε την ανίποτη φρίκη που ζει ο Παλαιστινιακός λαός. Πάνω από 15.000 είναι οι νεκροί. Πάνω από 6.000 είναι τα παιδιά και τα βρέφη. 4.000 οι γυναίκες. Πάνω από 7.000 επί σειρά ημερών είναι οι αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα. Το κράτος δολοφόνος δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Καταστρέφει μεθοδικά και με κάθε τρόπο. Με τους βομβαρδισμούς αλλά και με τον αποκλεισμό. Με τη στέρηση της τροφής και του νερού, των καυσίμων και του ρεύματος. Προκαλεί συνθήκες εξόντωσης από την πείνα, την έλλειψη νοσοκομείων και τις ασθένειες. Πραγματικό apartheid. Η λωρίδα της Γάζας, η μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, ένα πραγματικό στρατόπεδο συγκέντρωσης για 2,5 εκατομμύρια ψυχές, μετά από 2 μήνες έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Στα χαλάσματά της απέναντι στην πανίσχυρη πολεμική μηχανή του Ισραήλ ορθώνεται όπως πάντα και παντού ο ήρωας λαός. Ένας λαός που δείχνει πως το δίκαιο είναι πιο δυνατό από τον μπαρούτι και τις σφαίρες, πιο δυνατό από τα κανόνια και τους πυράβλους. Ο λαός της Παλαιστίνης που αρνείται να αφήσει την πατρίδα του στους κατακτητές. 2 μήνες τώρα το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» σκεπάζει τις πόλεις όλου του κόσμου, της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής μέχρι την μακρινή Αυστραλία, παντού. Μαζί και ο λαός μας που πάντα βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από την πρώτη στιγμή της νέας κτηνοδίας, εκατοντάδες κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, συναυλίες, συμπαράστασης, συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Πολλές χιλιάδες οι διαδηλωτές, εργάτες, επαγγελματίες, η νεολαία του τόπου, οι άνθρωποι του πνεύματος, εργατικά σωματεία, επιτροπές ειρήνης, μαζικοί φορείς. Παρά την άνευ προηγούμενο προπαγανδιστική επίθεση του Ισραηλινού κράτους, παρά την προπαγάνδα των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών των ευρωατλαντικών κομμάτων, των μεγάλων κρατικών και ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, που ξεχύθηκαν για να μας πείσουν πόσο δίκιο έχει το κράτος δολοφόνος να σκοτώνει, που αραδιάζουν ασύστολα ψέματα που διαστρεβλώνουν την ιστορική αλήθεια και την πραγματικότητα. Ο στόχος τους ιδεολογικός και γενικευμένος, να αφαιρέσουν από τον Παλαιστινιακό λαό το νόμιμο δικαίωμά του να αγωνίζεται για τα δίκαιά του, να αφαιρέσουν από τον κάθε λαό το δικαίωμά του να αγωνίζεται ενάντια στο άδικο, ενάντια στην άνομη τάξη των υπεραλιστών. Δύσκολο όμως το έργο τους. Ο λαός μας δεν μασάει την πρόστιχη προπαγάνδα τους. Δεν πείθουν. Γι' αυτό και λυσάνε. Και όσοι περισσότεροι είμαστε στους δρόμους, τόσο περισσότερο θα λυσάνε. Εμείς γνωρίζουμε καλά ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες της νέας αιματοχυσίας. Η νέα ανάφρηξη η οποία απειλεί να πλήξει συνολικότερα, να τη λήξει συνολικότερα τη Μέση Ανατολή είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραηλινό κράτος, η οποία εδραιώνεται και διαιωνίζεται με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα όλοι αυτοί που χρόνια υποκριτικά εξισώνανε τους θύτες και τα θύματα έχουν ρίξει τις μάσκες και στρέφονται αποκλειστικά κατά των θυμάτων, κατά του Παλαιστινιακού λαού. Στόχος τους πάντα η κλοπή του πλούτου των λαών της περιοχής, ο έλεγχος των πηγών των υδρογονανθράκων, η κυριαρχία τους στις αγορές και στους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, το τίμημα αυτής της ληστείας είναι η καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού και όχι μόνο. Για αυτήν τους την κυριαρχία, για τα άνομα συμφέροντα
των μονοπωλίων έγιναν οι δύο πόλεμοι στο Ιράκ, έγιναν οι πόλεμοι στη Λιβύη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στην Ιεμένη, τόσοι και τόσοι πόλεμοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ έχει στόχο να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας και τα δικά του, αλλά κλέβοντας και τα παλαιστινιακά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τις ίδιες όμως επιδιώξεις μετατροπής της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο έχει και το ελληνικό κεφάλαιο και οι πολιτικές δυνάμεις που το υπηρετούν. Εκεί συναντιόνται και συμπράττουν στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού. Γι' αυτό μετατρέπουν τους λαούς μας σε θύτες άλλων λαών και ταυτόχρονα σε θύματα που πληρώνουν καθημερινά βαθύ τίμημα. Σαν τα όρνια έχουν πέσει πάνω στην ευρύτερη περιοχή τα ενεργειακά μονοπόλια, οι γνωστοί επιχειρηματίες της λεγόμενης πράσινης ενέργειας. Γι' αυτό ξαναζωντάνεψε το εγκατελειμμένο σχέδιο του αγωγού φυσικού αερίου EastMed από το Ισραήλ και την Ελλάδα στη Δυτική Ευρώπη. Μυρίστηκαν κρέας και αίμα και είναι αδίστακτοι. Αυτά τα σχέδια στηρίζει η κυβέρνηση, τα κόμματα του Ευρωατλαντικού Δρόμου, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τα διάφορα μισανθρωπικά, ρατσιστικά, ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα με το χυδαίο πρόσχημα περί δικαιώματος αυτοάμυνας του εγκληματία κατακτητή. Είναι μεγάλη ντροπή και κατεσχήνη η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης με τη φρεγάτα Ψαρά και όχι μόνο. Σέρνει το λαό μας σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Ο λαός μας στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν συμφωνεί. Φίλες και φίλοι, όσο υπάρχουν όλα αυτά, εμείς θα είμαστε στους δρόμους. Θα είμαστε με αυτούς που θέλουν να ζουν αλλά και να πεθαίνουν με αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό θέλουμε και για μας τους ίδιους. Σήμερα, στην Παγκόσμια Μέρα Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον φίλο και συναγωνιστή Άκελ Τακάς, πρόεδρο της Παλαιστινιακής Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης και μέλος της Γραμματείας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Γνωρίζουμε καλά ότι η συμφωνημένη απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και των Παλαιστινίων που κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ και η ολιγοήμερη προσωλία και χειρία δεν πρέπει να μας εφησυχάσει. Δεν μπορούν να ξεπλύνουν τα απάνθρωπα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραηλινό κράτος ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό για πάνω από 75 χρόνια. Το σημαντικότερο, δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση το ελληνικό μέλλον του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα για τη δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και σήμερα ακόμη πιο έντονα, με ακόμη περισσότερες μορφές πρέπει να εκφράσουμε αυτή την αλληλεγγύη. Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας, την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές, το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστίνιων προσφύγων στη βάση του ψηφίσματος 194 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η κυβέρνηση να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής για πλήρη και πραγματική αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους πλάι στο κράτος του Ισραήλ. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την περήφανη αντίσταση του λαού της Παλαιστίνης μέχρι το τέλος, μέχρι την νίκη, μέχρι την πλήρη δικαίωσή του. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε όμως και την κάθε φωνή μέσα στο ίδιο το Ισραήλ που αντιτίθεται στην βαρβαρότητα του Ισραηλινού κράτους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ισραηλινό λαό και που και αυτός υποφέρει από την εγκληματική κυβέρνηση της χώρας του που τον σέρνει σε αυτόν τον άδικο και ασταμάτητο πόλεμο σε πολέμους με άλλους λαούς της περιοχής μετατρέποντάς τον σε θήτη και ταυτόχρονα σε θύμα. Τρομοκράτες δεν είναι οι λαοί, είναι οι ιμπεριαλιστές και τα όργανά τους. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν λαό. Έχουμε κοινούς εχθρούς, τους εκμεταλλευτές, τον υπερισμό και τα εργαλεία του. Ζήτω η περήφανη αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.